κλείσουμε το πρώτο μέρος με μία ακόμα διεθνή διάκριση για το γυμνάσιο Αλικιανού. Μέσα από την ταινία «Τα κορδόνια μου», ταινία ντοκιμαντέρ βέβαια, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κάπως έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Υπήρξε αυτή η διάκριση στο φεστιβάλ στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Συνολικά 743 ταινίες έλαβαν μέρος και διαγωνίστηκαν από 80 χώρες. Ξεχώρισαν 85 ταινίες από 29, μεταξύ αυτών βέβαια εκεί του γυμνασίου. Πάμε να συναντήσουμε την καθηγήτρια... Βέβαια, την κυρία Αργυρό Τσαγκαράκη και καλησπέρα, την κυρία Ελπίδα Χελιουδάκη. Σωστά? Καλησπέρα και από μένα. Βέβαια, καθηγήτριες στο Γυμνάσιο Αλικιανού. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Χαρά μας σας φιλοξενούμε σήμερα. Κυρία Τσαγκαράκη, να ξεκινήσω με εσάς. Ναι. Μία ακόμα διάκριση από μαθητές και από μία εκπαιδευτική κοινότητα που δεν σταματά να μας εκπλήσει. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Δουλεύουμε με πολύ αγάπη, έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας και με τα παιδιά μας και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα τη δουλειά που γίνεται μέσα στο σχολείο και κυρίως να ενισχύσουμε την κοινωνικότητα και την επαφή των παιδιών μεταξύ τους. Κυρία Χελιουδάκη, για πείτε μας κάποια, να πάρουμε λίγο στο πρακτικό σκέλος, στο διαγωνισμό το σκέλος. Πώς προέκυψε αυτή η διάκριση? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δημιουργήσει ως τώρα 5 ταινίες, ντοκιμαντέρ όλες με θέματα από τη ζωή των μαθητών μας και με τη βοήθεια του Φεστιβάλ Σινεμαθήματα. Ναι. Έχουμε πάρει ως τώρα μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς και άλλες ταινίες μας δηλαδή έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμούς εντός και εκτός Ελλάδας. Έχουμε λάβει και αρκετά βραβεία και διακρίσεις, όχι ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ για την αποδοχή που έχουν οι ταινίες, γιατί ξαναλέω ότι είναι ιστορίες πραγματικές από τη ζωή των μαθητών μας. Ναι. Χαιρόμαστε για την αποδοχή που έχουν από τον κόσμο. Κυρία Τσαγκαράκη, πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη συμμετοχή τους στη δημιουργία μιας ταινίας? Γίνονται ηθοποιοί, γίνονται παραγωγοί, σκηνοθετούν με ένα δικό τους τρόπο? Μαθαίνουν δηλαδή μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και ένα διαφορετικό κόσμο. Σίγουρα, αυτό είναι, σας είπα, μια συλλογική δουλειά. Όλοι καταθέτουμε τις ιδέες μας, τα παιδιά διαθέτουν φαντασία, έχουν μια άλλη οπτική για τον κόσμο και το τι γίνεται. Εστιάζουμε πάρα πολύ στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών μας. Και ειδικά στην ταινία του Μιχάλη, τη συγκεκριμένη δηλαδή ταινία, ασχοληθήκαμε με τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, αλλά με υψηλή λειτουργικότητα που είναι μέσα στα σχολεία τα γενικά. Και βλέπουν τα παιδιά, μαθαίνουν ότι μπορεί τα παιδιά αυτά, δηλαδή τα παιδιά που είναι στο φάσμα, να έχουν κάποιες κοινωνικές αδεξιότητες και δυσκολίες, αλλά έχουν όμως και μοναδικά χαρίσματα. Έχουν νησίδες ευφυΐας και μια πολύ μεγάλη αθωότητα και κυρίως μια μεγάλη ανάγκη, όπως έχουν όλα τα παιδιά, για συμπερίληψη και αποδοχή. Και όλοι μας, και οι μαθητές μας και εμείς, κερδίζουμε από τη φιλία αυτών των παιδιών. Μάλιστα, κυρία Χελιουδάκη, τα κορδόνια μου, σωστά? Τα κορδόνια του. Τα κορδόνια του, σωστά. Τα κορδόνια μου, τα κορδόνια του, τα κορδόνια όλων. Καθώς μέσα από αυτές τις ιστορίες η αλήθεια είναι πρωταγωνιστής μπορεί να γίνει ο καθένας, θα πω εγώ. Για πείτε μας λίγο αναφορικά με το σενάριο κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, λοιπόν, η ταινία «Τα κορδόνια του» είναι η τρίτη μας ταινία. Θέμα είναι ο Μιχάλης που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όπως είπε και η Αργυρό, και του πήρε 9 μήνες μόνο και μόνο για να μάθει να δένει τα κορδόνια του. Δηλαδή αυτό το παιδί από μηνών έχει ξεκινήσει λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ναι, μαζί με μια καταπληκτική μητέρα και έναν πολύ ευγενικό παππού που τους βοηθάει πιο πολύ συναισθηματικά. Και δείχνουμε τον αγώνα που έχει κάνει ο Μιχάλης μαζί με τη μαμά του για να κατακτήσουν όλα αυτά που έχουν κατακτήσει, έχουν κερδίσει. Μάλιστα. Και σήμερα είναι φοιτητής. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο Μιχάλης... Είναι φοιτητής. Είναι φοιτητής της Σπάρτη. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Τσαγκαράκη, κυρία Χελιουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ανάλογη συνέχεια και είμαστε δίπλα σας. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστούμε. Είναι υπόσχεση αυτό? Είναι δέσμευση, είναι δέσμευση. Δεν υπόσχεση, είναι παραπάνω από υπόσχεση. Σας ευχαριστούμε πολύ.